coach, ένα σχόλιο γενικότερα, αν θες, για τον Ερακλή, για τον Μωρό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ακολούθησε την ομάδα και υποστήριξε την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος και να τους υποσχεθώ ότι ο στόχος όλων μας εδώ που προσπαθούμε για τον Ηρακλή είναι να αποκτήσουν οι Κυριακές τους από εδώ και πέρα να έχουν νόημα. Επίσης θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά αυτά τα οποία ήρθανε να μπορέσουμε τις τελευταίες δύο μέρες όταν τα καλέσαμε για να βοηθήσουμε την ομάδα να μπορέσει να κατέβει στο σημερινό αγώνα. Θα ευχαριστήσω και την προσπάθεια που κάνανε. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τα παιδιά τα οποία ζήτησα τη βοήθειά τους μέσα στη εβδομάδα και αρνηθήκανε να μας τη δώσουν. Θα ήθελα και αυτά να τα ευχαριστήσω. Να πω συγχαρητήρια στον coach και στην αντίπαλη ομάδα για την νίκη τους. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να σχολιάσω το παιχνίδι. Εντάξει, όλοι το είδατε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που μπορέσαμε και κάναμε. Οπότε δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για το παιχνίδι. Αυτά. Ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πώς. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή χρονιά ποδοσφαιρική σε όλους, ιδιαίτερα στον Ηρακλή, σε μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ελλάδος. Ήταν μεγάλη τιμή για μας να αντιμετωπίσουμε τον Ηρακλή σήμερα. Έστω και σε αυτήν την κατάσταση και μορφή που ήρθε σήμερα στην Κατερίνη. Είναι επίσης μεγάλη μου τιμή που κάθομαι δίπλα με έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και μια μορφή ποδοσφαιρική του Ηρακλή. Εμείς μεγαλώσαμε με την γενιά μου, τουλάχιστον μεγάλωσε με τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή, του Παπαϊωάννου, του Αναστασιάδη, του Καραΐσκου και όλων των άλλων παιδιών που μεγαλούργησε ο Ηρακλής. Εύχομαι στον κύριο Αναστασιάδη προσπάθεια που καταβάλλει και που καταβάλλεται και από τους άλλους παλέμαχους του Ηρακλή, συν όσους διοικητικούς παράγοντες συγκεντρωθούν, να ξαναφέρουν τον Ηρακλή εκεί που του αρμόζει. Ήταν μεγάλη τιμή για μας σήμερα που αντιμετωπίσουμε αυτή την ομάδα. Το αγωνιστικό κομμάτι νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα και η νίκη, η βαθμή. Θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα βρει το δρόμο του και θα σταθεί στα σαλόνια των μεγάλων κατηγοριών. Αυτά ήθελα να πω. Κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.